Με την εισβολή μελών των Σωματείων Συνταξιούχων από τα ταμεία που εξυπηρετούνται από τον ΕΟΠΗ, ξεκίνησε το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Οι συνταξιούχοι απέτησαν από το Δήμο να συνεχιστεί η συνταγογράφηση στα ΚΑΠΗ, αλλά και να συνταχθεί όλος ο Δήμος με το μέρος τους στον αγώνα τους κατά του ΕΟΠΗ που υποβαθμίζει την υγεία και έχει σκοπό, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, την εξόντωση όλων των συνταξιούχων για να μεγαλώσουν τα κέρδη τους. Η παρουσία μας εδώ αφορά μια διαμαρτυρία και ένα υπόβλημα που το έχουμε μοιράσει σε όλους, που έχει να κάνει σχέση με τον ΕΟΠΗ. Όπως τα γνωρίζετε, ότι μέχρι πρόσφατα, στα τέσσερα καπί της Καβάλας, συνταγογραφούσαν οι γιατροί, που αυτό σημαίνει γύρω στις 400 συνταγές την εβδομάδα, 1.600 με 2.000 τον μήνα. Αυτό έχει καταργηθεί. Και έχει σαν αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να ταλαιπωρούνται. Ένα είναι με το να κλείνουν ραντεβού στο ΙΚΑ και να περιμένουν τον επόμενο μήνα ή μετά από δύο μήνες για να γράψουν ένα φάρμακο των 2 και των 5 ευρώ. Και το άλλο που είναι η ταλαιπωρία, διότι όπως καταλαβαίνετε τα χρόνια μας είναι πολλά και ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Είναι και επιπρόσθετα έξοδα. Ο άλλος ο τρόπος είναι να πάει στους συμβαλόμενους γιατρούς του ΕΟΠΗ, που αυτοί έχουν δικαίωμα μέχρι 50 συνταγές την εβδομάδα, 200 τον μήνα, που αντιστοιχεί σε 10 συνταγές την ημέρα. Αν είσαι ο 11ος ή ο 12ος, θα πρέπει λογικά, και θέλεις να γράψεις τα φάρμακά σου, θα πρέπει λογικά να πληρώσεις την επίσκεψη του γιατρού. Και καταλαβαίνετε, η κυβέρνηση μας έχει στεγνώσει με τους μισθούς και με τις συντάξεις, έρχεται τώρα να μας αποτελειώσει και με τα φάρμακα. Είναι ευκαιρία, ήρθαν οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι, να πω ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν το πρώτο θέμα που θέσαμε εκτός ημερήσιας διάταξης ως ομάδα μέσω ΕΜΟΥ. Βεβαίως δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Πλην όμως υπάρχει μια πραγματικότητα ότι το ΙΚΑ συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο του Υπουργείου Υγείας του συνταξιού. Το πρώην ΙΚΑ, ο ΕΟΠΗ, μια και εξυπηρετούνταν διαχρονικά στα ΚΑΠΗ με γιατρούς του ΙΚΑ, του ΕΟΠΗ, αυτό καταργείται και δημιουργεί προβλήματα ταλαιπωρίας στους ηλικιωμένους. Αυτό που λέμε ότι τώρα, αυτό είναι η αυτοδιοίκηση, ότι όσα κενά αφήνει το κράτος, δυστυχώς βαραίνουν την τοπική κοινωνία και εύλογα βαραίνουν και την αυτοδιοίκηση. Η πολιτική της προηγούμενης αλλά και της σημερινής κυβέρνησης δεν είναι στη λογική ότι θα πρέπει οι όποιες αλλαγές να είναι για την εξυπηρέτηση και για το συμφέρον των πολιτών, αλλά δυστυχώς οι αλλαγές που γίνεται είναι για να δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τους πολίτες και συγκεκριμένα, γιατί μιλάμε για τη συγκεκριμένη διαμαρτυρία των συνταξιούχων της πόλης μας, διαπιστώνουμε καθημερινά ότι το πρόβλημα μεγαλώνει και βέβαια από ό,τι φαίνεται αυτό που επιθυμεί η σημερινή κυβέρνηση είναι στο να μπορέσει να έχει περισσότερα έσοδα, για να θέλετε να το πω διαφορετικά, να ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες που έχουν σχέση με την ιατροφαρμακευτική κάλυψη.